Σε αυτό που θέλω να ρωτήσεις τον Δήμαρχο Καλαμάτας που και να μεταφέρεις είναι το εξής. Σήμερα ουσιαστικά συμπληρώνονται και 3 χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Ο ίδιος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμά του προς τους πολίτες, προς τους δημότες? Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ρωτάω ο Θέμης ο Κανελόπουλος από το στούντιο, επειδή έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και για τις εκλογές. Συμπληρώνονται 3 χρόνια σήμερα. Στείλατε ένα μήνυμα. Τα επόμενα βήματά σας, οι στόχοι σας και ένα μήνυμα προς τον κόσμο, όσο πλησιάζουμε προς την πορεία την αντίστροφη πια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δηλώσει ότι είμαστε εδώ πολύ καιρό τώρα. Δεν το είπαμε σήμερα. Το έχουμε πει πριν από 1,5 χρόνο τουλάχιστον. Κοιτάξτε, εμείς και θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας, να την κάνουμε καλύτερη. Έχουμε σηκώσει τα μανίκια από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα και θα συνεχίσουμε για όσο καιρό το επιλέξει ο κόσμος εδώ πέρα της Καλαμάτας. Παρόλα αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο και προσπαθούν όλοι εναντίον του Θανάση Βασιλόπουλου στην πραγματικότητα, γιατί βλέπουν τις μειοψηφίες με έναν τρόπο να επιχειρούν αυτό και δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κιόλας. Μας κάνει πιο δυνατούς αυτό. Δεν ξέρω, Θέμη, αν θέλεις κάτι άλλο. Ήταν αναφορά ότι του κύριου Βασιλόπουλου γι' αυτό και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και να δούμε και πολλά περισσότερα τις επόμενες μέρες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα και τον Δήμαρχο Καλαμάτας.